την άποψή σας για το αν η σάτυρα έχει όρια. Ο Μάρκος Σεφερλής τοποθετήθηκε σχετικά με αυτό. Και... Κοιτάξτε, για τον Μάρκο δεν θέλω, γιατί πραγματικά γίνεται θέμα κάθε φορά και το ίδιο το τραβάει. Εγώ θα του πω ότι για καλό του είναι όταν γίνεται θέμα, γιατί δουλεύει έτσι κι αλλιώς το θέατρο του, δουλεύει με την αξία του. Ο άνθρωπος έχει δηλαδή ένα κοινό. Το έχει καταφέρει να είναι φανατικά δικό του και γούστο του και καπέλο του. Εδώ δεν παίζει. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι εκεί και πολύ καλά κάνει και κάνει τη δουλειά του με αυτόν τον τρόπο και αυτή την αποδοχή. Η σάτυρα δεν έχει όρια. Είναι γεγονός. Απλά επισημαίνω ότι δεν είμαστε όλοι αριστοφάνηδες. Το έχω ξαναπεί. Δεν είμαστε όλοι αριστοφάνηδες ή τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο τη ευθύβολη σάτυρα του Αριστοφάνη. Ο ίδιος έχει πει ότι το κοινό τον χαρακτηρίζει ως τον τελευταίο αριστοφανικό. Παρ' όλα αυτά στην επίδαυρο. Δεν έχει παίξει. Η Επίδαυρος λοιπόν έχει στεγανά. Εγώ έχω παίξει στην Επίδαυρο δύο φορές και τρεις φορές και ήταν πάρα πολύ ωραίο και εύχομαι στον Μάρκο να παίξει και στην Επίδαυρο με το κατάλληλο έργο και με τον κατάλληλο τρόπο δομημένο. Υπάρχει κάποια αισθητική στο συγκεκριμένο χώρο που πρέπει να την ακολουθήσεις ή να βρεις τον τρόπο να συνάδει με αυτό που είσαι εσύ. Του εύχομαι να πάει και να περάσει πολύ καλά. Το όριο μπορεί να μην το βάζει η λογοκρισία, να μην υπάρχει λογοκρισία. Το όριο το βάζουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Ο καθένας βάζει το δικό του όριο, εν πάση περιπτώσει. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το Ηρώδιο. Είδαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει εκεί, τον Γιάννη Πλούταρχο να τραγουδάει, τον Απόστολο Γκλέτσο να χορεύει ζεμπέκικο. Η δική σας άποψη ποια είναι? Ισχύει ακριβώς το ίδιο που είπα και για την Επίδαυρο. Κάτω μέσα από μια κατάλληλα δομημένη παράσταση, φαντάζομαι και ο Κωνσταντίνος θα επέλεξε τα τραγούδια που θα είπε και αυτά που είναι οι επιτυχίες του, αλλά με έναν τρόπο θα είχε γίνει μια επιλογή και μια παρουσίαση που να συνάδει με το χώρο. Είμαι σίγουρος ότι έτσι θα το έκανε, δεν πήγα να το δω. Τηλεοπτικά θέλετε να επιστρέψετε? Τηλεοπτικά, ναι, και θέλω και μπορεί και να γίνει και αυτό. Αλλά δεν έχω την πρεμούρα που είχα νεότερος. Τώρα, παιδιά, εγώ δεν έχω την αγωνία του να χτίσω καμία καριέρα. Δύο δικά σας σύριαλ, το Κωνσταντίνου και Ελένης και το Καφέ της Χαράς, έχουν τοποθετηθεί στο πρόγραμμα σε πολύ σημαντική ζώνη. Κοίταξε, μου φαίνεται πολύ τιμητικό. Όλοι οι καλλιτέχνες θέλουμε να είμαστε διαχρονικοί. Οπότε, όσο πιο πολύ μείνει στον χρόνο, τόσο πιο καλά. Με κάνει να αισθάνομαι καλά και επίσης μου χαρίζει και κάποια χρήματα γιατί πληρωνόμαστε για τις επαναλήψεις. Εμείς οι δημιουργοί. Εσείς όταν παίζουν αυτές οι επαναλήψεις, θα την αφήσετε την τηλεόραση να τις δείτε? Δεν βλέπω ποτέ τίποτα. Δεν βλέπετε τον εαυτό σας? Ποτέ. Αλήθεια? Όχι. Γιατί το βλέπω όταν γίνεται και στο μοντάζ και από εκεί και πέρα βλέπω μόνο τα αυτά που θα έπρεπε να έχω κάνει καλύτερα. Είναι πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Λοιπόν, να πούμε, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είπε ότι ο καθένας βάζει τα όρια στον εαυτό του ο ίδιος. Πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Και επειδή λέμε για σάτυρα και όλοι πιστεύουν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα κτλ. Το ότι δεν είμαστε όλοι αριστοφάνηδες είναι πολύ εύστοχο, παιδιά. Μα είναι, θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη τοποθέτηση. Γιατί μίλησε ουσιαστικά για γούστο και για τρόπο έκφρασης. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε το μέγα Αριστοφάνη, έτσι. Και προσέγγισε. Οπότε τώρα, ουσιαστικά. Ο Αριστοφάνης έβαζε προβληματισμούς, έβαζε έτσι. Εμβάθυνε διαφορετικά. Μα δηλαδή... παιδιά, πολύ σωστά το λέμε και το έχουμε πει και εμείς μέσα από την εκπομπή. Κανένας δεν είπε να μπει λογοκρισία και όρια στη σάτυρα. Από εκεί και πέρα, το αν κάτι αγγίζει τα όρια και αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αισθητική που έχει πάρει κακή τροπή αυτές τις μέρες. Αυτό που λες αισθητική είναι το επιφανειακό που λέμε, ένα αστείο που να περάσει τον ντουκού, και άλλο να είναι ένα αστείο, αυτό που σου είπα, βαθύ, ώστε να σε φτάσει σε ένα σημείο να μπει. Να προβληματιστείς και να ενοχληθείς. Μα έτσι πρέπει να φεύγεις από ένα θέατρο που σατυρίζει. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το παίρνουν προσωπικά κάποιοι άνθρωποι. Και θα μιλήσω, αναγκαστικά αναφέρομαι τώρα. Γιατί το παίρνουν προσωπικά κάποιοι άνθρωποι? Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι πολύ καλό και σε ακολουθεί ο κόσμος, σαν μπράβο και συγχαρητήρια στους δημοσιογράφους και όλους. Και όταν κάτι, εν πάση περιπτώσει, δεν αρέσει, τσατίζεσαι και νιώθουν ότι θίγεται η δουλειά τους. Νιώθουν ότι θίγεται η δουλειά τους. Δεν λέω ότι γίνεται. Γι' αυτό και σου λέω, γιατί το παίρνεις προσωπικά? Δεν εκπροσωπείς ένα ολόκληρο κομμάτι. Εσύ μόνος που κάνεις κάτι. Καλά, προσωπικά το πήρε, γιατί προσωπική ήταν τότε που προσωπικά ήταν για το σχόλιο που έγινε για το Μάρκο Σεφερλή, αυτό που έκανε. Το πήρε προσωπικά, το θέμα είναι να τα βάζει με τους λάθους ανθρώπους. Μα συνεχίστηκε. Η ερώτηση είναι για τη σάτυρα, δεν είναι για ένα πρόσωπο. Σκέφτομαι κάτι άλλο. Σκέφτομαι ότι αν φτάσει στο σημείο, επειδή λέμε για όρια και αν πρέπει να έχει ο καλλιτέχνης, που πιστεύω γενικά ότι πρέπει να έχουμε όρια ως άνθρωποι. Γενικότερα, γιατί ό,τι δουλειά κάνουμε. Απλά σκέφτομαι ότι αν φτάσει στο σημείο να αυτολογοκριθεί, έχει φτάσει στο σημείο να έχει ήδη προσβλητικό λόγο. Καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να αυτολογοκριθεί. Πρέπει να έχει, νομίζω, ήδη την οτροπία και την προσωπικότητα, να μην φτάσει να προσβάλλει κάποιον. Άρα να μην το κόψει. Δηλαδή, πρέπει να σου βγαίνει και λίγο έμφυτο. Αυτό θέλω να πω. Στο Ηρώδιο υπάρχουν όρια για το ποιο τραγουδάει και ποιο όχι? Το σχολίασε και αυτό ο Χάρης Ρώμας. Τι πιστεύετε? Για μένα όχι. Αν με ρωτάς, είναι ένα ρωμαϊκό θέατρο. Δηλαδή μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να τραγουδήσει. Υπάρχει όριο στο πώς θα στηθεί μέσα.
από σεβασμό στο χώρο. Επειδή είναι ένα θέατρο αυτή ρωμαϊκό. Η λέξη ο σεβασμός. Τι έχει μέσα ο σεβασμός. Αυτή είναι η λέξη που κρύβει ο πράγματα. Ο σεβασμός για. Τώρα την προσωπική μου γνώμη σου λέει. Για μένα ο σεβασμός έχει να κάνει με τον τρόπο που κινείσαι στο χώρο. Όχι με το τι τραγουδάς, πώς το λες. Δεν έχει να κάνει με το τι τραγουδάς. Παιδιά. Είσαι καλλιτέχνης. Από τη στιγμή που έχει κριθεί okay, για να πας στο Ηρώδιο, γιατί όχι. Ο Ηρώδης ο Αττικός έκανε ένα θέατρο ρωμαϊκό. Το πάλε ποτέ. Έχει συγκεκριμένη ακουστική. Δεν μπορεί... Και τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να έχει υπάρχει άλλη καθαρότητα. Δεν είναι όπως τα μπουζούκια. Ακριβώς αυτό. Είναι συγκεκριμένο αυτό που αυτό το λόγο ακριβώς αυτό έχει δημιουργηθεί και στην κοινωνία, να ξέρετε. Ακριβώς αυτό έχει δημιουργηθεί και στην κοινωνία. Αυτό είναι κανόνα, σου λέω. Δεν είναι απλά γούστο, θέμα γούστου. Δηλαδή δεν έχουμε δει σε άλλους χώρους να τραγουδάνε άνθρωποι που δεν. Αυτό ακριβώς έχει δημιουργηθεί και στην κοινωνία και υπάρχουν αντιδράσεις όπως υπάρχουν εδώ πέρα, γιατί και εμείς για μικρογραφία της κοινωνίας μας. Υπάρχουν αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί μέρη όσον αφορά το θέμα του Ηρωδίου και το ποιος θα τραγουδήσει ή όχι. Θα το συζητήσουμε και εμείς, αλλά να δούμε και τις αντιδράσεις πρώτα.